Η σεζόν μου αρχίζει στο Paul Ricard. Πάμε να κάνουμε ένα γύρο στη γαλλική πίστα. Ξεκινάμε ένα γύρο στην πίστα του Paul Ricard. Βρισκόμαστε στην ευθεία κίνηση τερματισμού. Μεταφερόμαστε δεξιά πλευρά. Ανεβάζουμε έκτη ταχύτητα. Για την πρώτη στροφή στα 70 μέτρα φρενάρουμε, κατεβάζουμε δύο ταχύτητες, μένουμε όσο πιο αριστερά γίνεται στην έξοδο για να αποφύγουμε εδώ να βγούμε εκτός ορίων πίστας. Εδώ στην πρώτη δεξιά τέταρτη ταχύτητα, αμέσως κατεβάζουμε τρίτη και μένουμε αριστερά, ώστε να είμαστε ανοιχτά για την τελευταία στροφή του συμπλέγματος αυτού. Εδώ αφήνουμε λίγο γκάζι για να αποφύγουμε τυχόν υποστροφή. Και τώρα βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη ευθεία της πίστας. Ανεβάζουμε έκτη ταχύτητα. Αμέσως μετά τα 100 μέτρα φρενάρουμε, κατεβάζουμε τρεις ταχύτητες, μένουμε αριστερά για να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα για την έξοδο. Τώρα ακολουθεί μια δεξιά στροφή η οποία την περνάμε με τέρμα γκάζι. Στρίβουμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Εδώ έχουμε μια παρατεταμένη δεξιά με δύο apex, όπως και αυτή αριστερή, τετάρτη και τρίτη ταχύτητα. Εδώ μένουμε δεξιά για την επόμενη αριστερή, η οποία είναι επίσης παρατεταμένη. Μένουμε κλειστά στην έξοδο για την τελευταία στροφή της πίστας, μια κλειστή δεξιά στροφή με δευτέρη ταχύτητα. Και αυτός ήταν ένας γύρας στο Paul Ricard.